Και θέλω να πάμε σε μια παράσταση η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αυτή την Πέμπτη, αυτή την Παρασκευή, στο Θέατρο Κήπου. Η παράσταση «Εκείνους και εκείνους». Είναι μια παράσταση σε κείμενο του Μουρσελά. Για τον Μουρσελά, για τον Κώστα Μουρσελά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Για όλα αυτά τα οποία μας έχει στην ουσία χαρίσει. Η παράσταση η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη έρχεται και με δύο πολύ αγαπημένους πρωταγωνιστές. Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Ρήγας. Γιώργος Κωνσταντίνου στο Γιώργο του Λουκά, στο ρόλο του Λουκά, και Αλέξανδρος Ρήγας στο ρόλο του Σόλωνα. Κύριε Ρήγα, καλησπέρα. Καιρό έχω να σας δω σε θεατρική παράσταση. Εγώ τουλάχιστον, προσωπικά εγώ στη Θεσσαλονίκη. Εσείς... Εσείς ξεκινήσατε ή τουλάχιστον σας μάθαμε ως ηθοποιό και στη συνέχεια ως σκηνοθέτη, ως σεναριογράφο υπέροχων σειρών τηλεοπτικών και θεατρικών παραστάσεων, κύριε Ρήγα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Η ενασχόληση με αυτό που λέμε θέατρο, τηλεόραση, έχει πολλούς δρόμους. Ένας από τους δρόμους είναι η σκηνοθεσία, ένας άλλος πολύ βοητευτικός είναι η συγγραφή, είτε θεατρικών έργων είτε τηλεοπτικών σειρών, και ένας άλλος δρόμος, μικρός για μένα, είναι η υποκριτική, τον οποίο σε κάποιες περιπτώσεις περπατάω, όχι τόσο φανατικά η αλήθεια είναι, ούτε τόσο συχνά όσο οι υπόλοιπες ενασχολήσεις. Τώρα είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βρέθηκε ένα έργο που αγαπούσα χρόνια, το «Εκείνος και εκείνος» του σπουδαίου Κώστα Μουρσελά, μια εμβληματική σάτυρα με ένα σχόλιο οξύ και βαθιά πνευματικό για την ανθρώπινη κοινωνία και τα όρια της προσωπικής ελευθερίας, που από τη στιγμή που δεν τα θέτουν αυτό που λέμε οι θεσμικοί άρχοντες, είμαστε υποχρεωμένοι να τα θέσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ναι. Ένα κείμενο βαθιά ποιητικό, ναι, συγγνώμη σας. Όχι, παρακαλώ, εγώ σας διάκοψα, ναι. Συνεχίστε. Ένα κείμενο βαθιά ποιητικό, στα όρια, κάτω από την ομπρέλα βέβαια πάντα της κωμωδίας, ή να το πω, να είμαι πιο ακριβή, στα όρια της σάτυρας. Σε αρκετά σημεία μελαγχολικό, και έχει σαν ήρωες δύο ανθρώπους, αυτό που με τους σημερινούς όρους θα λέγαμε αντικανονικούς, αντικοινωνικούς, αντισυμβατικούς, που μέσα από αυτή την, μέσα από το φευγιό τους από αυτό που λέμε συστημική ζωή, προσπαθούν να βρουν την ελευθερία τους, να φιλοσοφούν, να αναζητήσουν τα πράγματα που στην ουσία κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Ο Μουρσελάς αναρωτιέται πάνω σε αυτές τις αγωνίες των ηρώων και δίνει και τις δικές του απαντήσεις. Και εμείς αυτές τις απαντήσεις κάθε βράδυ τις κάνουμε παράσταση και με τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Περιοδεύουμε στην Ελλάδα από τον Ιούνιο και ο επόμενος αθμός μας, όπως είπατε, είναι την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Ρήγα, σκηνοθετείτε κιόλας εσείς την παράσταση. Ναι. Τώρα έρχεται από το μακρινό 1972, από μια τηλεοπτική σειρά στην ΕΡΤ, τα κείμενα του Μουρσελά, του Κώστα Μουρσελά. Τότε βέβαια πρωταγωνιστούσαν δύο μεγάλοι σπουδαίοι, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, και είναι βασισμένο πάνω σε αυτό. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία θέλω να την πω. Ο Μουρσελάς μετά την τηλεοπτική παρουσίαση του έργου του, ο ίδιος έκανε το θεατρικό έργο, το οποίο παρουσιάστηκε πολλές φορές, ειδικά τη δεκαετία του 70 και του 80, και με τους ίδιους πρωταγωνιστές, με τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Ουσιαστικά πάνω στο κείμενο του Μουρσελά το θεατρικό. Έχει κάνει μια συγγραφή ουσιαστικά, κάποιες στιγμές, κάποια ενστατανέ από αυτή τη σειρά που παίχτηκε για πάρα πολύ καιρό, νομίζω, πάνω από 100 επεισόδια. Το θεατρικό έργο το παρουσίασε ο ίδιος ο Μουρσελάς. Οπότε εμείς αυτό το έργο παρουσιάζουμε. Ναι. Δεν έκανα εγώ δηλαδή κάποια κείμενα ως συγγραφή, αυτό είναι κατασκευή του ίδιου του Κώστα Μουρσελά. Του ίδιου του Μουρσελά. Και συνεργασία, ναι, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Άψογη. Άψογη. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας ευγενής του χώρου. Δεν μπορώ να μιλήσω, είναι πλεονασμός να μιλήσω εγώ για το πόσο σπουδαίος θεατρίνος είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Οπότε μπορώ να μιλήσω μόνο για το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι. Πόσο κύριος, ευγενής και πόσο γοητευτική είναι όλη η ύπαρξή μας.
και εκτός σκηνής και εντός σκηνής. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμβαδίζω αυτό το καλοκαίρι με τον Γιώργο. Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου, κύριε Ρίγα? Θα δούμε. Ετοιμάζετε κάτι εσείς, αν όχι να πρωταγωνιστείτε, αλλά τουλάχιστον να υπογράφετε εσείς το σενάριο, τη σκηνοθεσία? Ετοιμάζουμε κάτι με το Δημήτρη, ναι. Τώρα το αν θα προκύψει, αν θα ενοποιηθεί, αυτό ξέρετε είναι κάτι που είναι πολύ παραγωγικό. Θα δούμε. Ελπίζουμε να δείξουμε κάτι και να έχει ενδιαφέρον για το κοινό. Ελπίζουμε. Κύριε Ρίγα, κλείνοντας, πάντα ήθελα να το ρωτήσω. Αισθάνεστε τυχερός? Ναι. Αισθάνομαι τυχερός κυρίως γιατί μπορώ και μιλάμε τώρα. Έχω την υγεία μου και γιατί η ζωή μου έδωσε την ευκαιρία να ασχολούμαι με κάτι που μου έχει δώσει πάρα πολλές χαρές και που αγαπάω βαθιά. Και αναγνωρισιμότητα. Ξέρετε, όλοι αναγνωρίζουμε τη σπουδαία δουλειά σας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Η αναγνωρισιμότητα όχι, δεν είναι κάτι που ήταν ποτέ ζητούμενο μου. Η αναγνωρισιμότητα που έχει να κάνει με το κομμάτι της δουλειάς μου, ναι. Δηλαδή την αποδοχή τη ζητάμε. Όλοι οι άνθρωποι που εργαζόμαστε, λέω μια πολύ σκληρή λέξη, εργαζόμαστε, εντάξει, ακούγεται λίγο κάπως. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το τομέα της τέχνης, τα θεάτρο, τη τηλεόραση, κινηματογράφο, ουσιαστικά πώς ζητάμε την αποδοχή, έτσι είναι. Η αναγνωρισιμότητα είναι ένα κομμάτι, ένα αποτέλεσμα, μια συνέπεια αυτής της αποδοχής. Αυτή κάτι, την αναγνωρισιμότητα, όχι, δεν την αποζητώ. Την αποδοχή στη δουλειά μου την αποζητώ, αγωνιώ και θέλω κάθε φορά που παρουσιάζω κάτι να μπορώ να ευχαριστώ και να δίνω χαρά σε όσο γίνεται περισσότερος ανθρώπους. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Εκείνος και εκείνος, Θέατρο Κήπου, την Πέμπτη που μας έρχεται, τώρα, αυτήν την Πέμπτη, και την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, 22 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Κήπου, η παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Αλέξανδρος Ρίγας, πρωταγωνιστή και σκηνοθετή. Ο μοναδικός Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί του. Συμμετέχουν στην παράσταση Παναγιώτης Κουρτέσης και Μαρία Καμακάρη. Πέμπτη και Παρασκευή, Θέατρο Κήπου. Το Θέατρο Κήπου, όλοι το ξέρετε, είναι μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε σε εξέλιξη ΔΕΘ, άρα θα είμαστε πιο ήρεμα, πιο καλά στο κομμάτι του κέντρου. Είναι απέναντι από την ΧΑΘ, εύκολη προσβασιμότητα, ένα θέατρο που εγώ το αγαπώ πολύ. Και μία παράσταση η οποία έχει αποδείξει ότι από τότε που είχε γίνει τηλεοπτική σειρά με τους σπουδαίους αυτούς ηθοποιούς, επαναλήφθηκε πάλι, αλλά σε θεατρική παράσταση, πάλι σε κείμενο του Κώστα Μουρσελά, και έρχεται τώρα στο σήμερα με Αλέξανδρο Ρίγα και Γιώργο Κωνσταντίνου στο Θέατρο Κήπου, που εισιτήρια επίσης μπορείτε να βρείτε και στην gooddeals.gr.